Καλησπέρα σας φίλοι και φίλοι του Αργιλέα. Καλώς ήρθατε στο κανάλι μας. Είμαι ο Μίσα, είναι ο Δημήτρης, είναι ο Τζίο, είμαστε οι Chef και στο σημερινό μας βιντεάκι θα σας μιλήσουμε για μια νέα εταιρεία καπνού, την Bonser, φυσικά από τη Ρωσία. Μίτσο με ρώτησε στο προηγούμενο βίντεο που δείξαμε Τροφίμος πώς θα το κάνουμε top. Απαντάω ότι θα το κάνουμε top με τη νούμερο 1 brand rated εταιρεία στο HT Reviews μαζί με τη Satir με 4,4 στα 5 αστέρια συνολικά σε όλες τις γεύσεις. Μιλάει από μόνο του. Παρουσίασέ μας την Bonser. Καλησπέρα, παιδιά. Bonser, χώρα προέλευσης Ρωσία. Δεν γίνεται να μιλάμε για μαύρο καπνό, για cigar καπνό, για premium products, για elevated βαρύτητες και να μην μιλάμε για την Bonser. Ποιος ήταν ο πρώτος που έφτιαξε supercar? Πρώτος που έφτιαξε supercar. Ο ορισμός του supercar ακούει στο όνομα Enzo. Enzo. Είναι ο Enzo η Bonser. Η Bonser ήρθε να ταράξει τα νερά το 19 και νομίζω ότι το κατάφερε για τα καλά. Έχουμε 29 κωδικούς από την main τη σειρά και έχουμε άλλους 10 κωδικούς από τη σειρά Notes, η οποία συστήνει να βάζεις maximum 5% για να κάνει το λεγόμενο elevate στο κάπνισμα. Δηλαδή είναι hints, είναι νότες. Παιδιά, το είπαμε και στο προηγούμενο βίντεο, δεν είναι απλές ετικέτες καπνών. Μιλάμε για cigar leaf. Μιλάμε για το... Είναι αυτό που λέγαμε, το 1% του πληθυσμού. Ναι. Δηλαδή, αν νιώθεις ότι είσαι στο 1%, παιδιά, είσαι εδώ. Αν δεν σε καλύπτει την dark side, αν δεν σε καλύπτει την blackburn. Premium product από τη συσκευασία, από το φινίρισμα, από τα αρώματα. Και είναι από τους πρώτους οι οποίοι κάνανε τη φάση βαζάκι, έτσι. Όχι κουτί, όχι ζελατίνες, όχι βαζάκι. Έχω να ξαναπώ το ίδιο που είχα πει και στην Τροφίμοβ, ότι δεν είναι οι συνηθισμένες γεύσεις στην αργυλία, οι οποίες είναι έντονες, έχουν τη δικιά τους ένταση. Αλλού, είναι στο secret sauce τους. Μύρισε whisky μέχρι εδώ, χωρίς να το έχω δει. Αλλά δεν είναι έντονες. Λοιπόν, παιδιά, 30, 80 και 120 γραμμάρια συσκευασίες. Η πόλη προέλευσης, Δημήτρη? Μόσχα. Μόσχα. Πάνω κάτω στα... Χαρασό, Αρμάνια. Στα παιδιά στη μαμά Ρώσια. Μιλάμε για μια premium εταιρεία καπνού, όπως είπαμε φυσικά ξανά και στην Τροφίμοφς. Είναι μια εταιρεία με 39 κωδικούς, οπότε πάλι υπάρχει εστίαση στην ποιότητα. Δεν βγάζει 250 κωδικούς. Έχει λίγα, ας πούμε, και καλά, με κάποια highlights, κάποιες ιδιαίτερες γεύσεις που δεν τις συναντάς αλλού, όπως για παράδειγμα το σαλάμι, που είναι αυτό που ακούτε, όπως το whisky, όπως ο καφές και άλλα πολλά. Όσον αφορά τη main γραμμή, υπάρχουν 29 κωδικοί, όσον αφορά την notes, είναι 10 κωδικοί και επειδή δεν μπορώ να τα θυμάμαι όλα, με τα μικρά μου σκονάκια, αυτοί οι 10 κωδικοί είναι το ginger, η καραμέλα, το μέλι, βανίλια, λεβάντα, μπέργαμο, βασιλικό, τριφύλι, μοριπανάθα. Φύλλα λεμονιού, ας το πούμε έτσι, λεμονομεντοφύλλα και lemongrass. Αυτή είναι η σειρά 5% και από τη σειρά τη main, έτσι ενδεικτικά κάποιες από τις κορυφαίες τους, τις οποίες κάποιες από αυτές έχουμε και εδώ, το κονιάκ, το λίτσι, μαύρη σοκολάτα, όπως ανέφερα ο καφές, σαλάμι, ουίσκι, καλαμπόκι, μπάρμπερι, κόκονατ κλπ. Σε αυτό το σημείο να πω, παιδιά, ότι η εταιρεία πέρα από τους 39 main κωδικούς, έχει βάλει μέσα και μερικά limited edition, μερικά collabs. Είναι μια εταιρεία που ειδικεύεται στα collabs και προσωπικά αγαπάω τα collabs. Μπορείς να κάνεις collabs χαρτιά, χαρτομάντιλα ζεύα με χαρτί υγείας, άλλη μάρκα και θα τα αγοράσω. Είμαι αυτός ο τύπος. Αλλά, παιδιά, η Bonser το έχει πάει σε άλλο level. Γενικά, από όταν ξεκίνησε η Bonser αναδείχθηκε πέρα από το premium προϊόν και την ποιότητά της για το ιδιαίτερο της marketing. Έκανε έτσι κάποια revealing shorts και βιντεάκια στα οποία έχει, ξέρω εγώ, ένα τύπο να πηγαίνει σε ένα υπόγειο full κοστούμαρισμένο με μια βαλίτσα και να ανοίγει τη βαλίτσα και να έχει μέσα όλους τους κωδικούς της εταιρείας. Για κάποιον που είναι enthusiast όπως προσωπικά είμαι εγώ, 10 out of 10. 6 million. All in. All in. 6 million. Τώρα, ήθελα να σας πω λοιπόν ενδεικτικά κάποιες από τις συνεργασίες. Έχουμε εδώ δύο πύληνα που έχει κάνει η εταιρεία. Το ένα είναι με τη Werkbund, το άλλο είναι με την Oblako και οι δύο είναι ίσως οι δύο πιο δυνατές εταιρείες στην παραγωγή πύληνου στη Ρωσία. Οπότε, δύο must συνεργασίες. Μία από τις αγαπημένες μου συνεργασίες, ίσως ο αγαπημένος μου αργυλές all time, είναι μεταξύ της Bonser και της McLeod. Είναι ένας αργυλές ο οποίος κρατάει ένα πουρο, magic. Και επίσης έχει μια άλλη πολύ ιδιαίτερη σειρά συνεργασιών με την Clay King, που είναι άλλη εταιρεία παραγωγής πύληνου, τα οποία είναι πιο self-made, πιο handmade, πιο χειροποίητα, πιο custom, στα οποία έχουν βγάλει πύληνα με πρόσωπα από ιστορικές φιγούρες που είχαν αγάπη στα πουρα, όπως είναι ο Winston Churchill, όπως είναι ο Mark Twain, όπως είναι ο Pablo Escobar, iconic άνθρωποι που καθιέρωσαν το πουρο να είναι cool. Δεν κάνουν αργυλή, αλλά... Δεν έχει σημασία. Marketing geniuses, μπράβο σας, φοβερή σειρά. Και το περίεργο που έχουν κάνει σε αυτά τα πύληνα είναι ότι βγαίνει από μέσα ουσιαστικά εκεί που μπαίνει ο καπνός και μπορείς να το παίξεις και funnel και killer. Δηλαδή το πύληνο είναι μόνο το κενό από κάτω, βάζεις πάνω το αποσπόμενο καπάκι, να το πω έτσι, και παίζεις και μπάλα. Φοβερή δουλειά πραγματικά, παιδιά. Πάμε να μιλήσουμε λίγο περισσότερο για τους κωδικούς. Σας είπα έτσι κάποια highlights. Η τελευταία γεύση που έβγαλε η εταιρεία είναι το κονιάκ, το οποίο το έχουμε αυτή τη στιγμή εδώ. Δεν θα το καπνίσουμε γιατί το έχουμε δοκιμάσει και εγώ προσωπικά με τα αλκοολούχα δεν είμαι τεράστιος φαν. Ωραίο ήτανε. Δημήτρη, δώσε μας και εσύ μια γνώμη για το κονιάκ. Το έχω ξαναπεί, για μένα είναι overwhelming. Είναι πολύ έντονες γεύσεις, πολύ βαριές, οι οποίες ίσως ο τρόπος να τις απολαύσεις να είναι λιγότερο από αυτές. Δηλαδή, δεν μιλάω μόνο για τα notes που λέει η ίδια η εταιρεία 5%, μιλάω ακόμα και για τη μένη του σειρά. Θα έβαζα ίσως μαύρο καπνό, πιο ελαφριάς βαρύτητας, και θα βάζει αυτό σαν topping για να το πάει αλλού. Δίνουν μια άλλη διάσταση, όπως είπαμε και πριν. Επίσης, να πω ότι τελευταία συνεχίζουν με το κομμάτι των συνεργασιών. Όσον αφορά αυτά τα πύληνα, μαζί τους βγήκανε και limited edition γεύσεις. Δηλαδή, υπάρχει η Bonser Werkbund, υπάρχει η Bonser Oblako, υπάρχει η Bonser Hookah Place, που είναι συνεργασία με το Hookah Place. Και νομίζω ότι σύντομα θα υπάρξει και μια καινούρια γεύση από την Bonser που θα είναι ίσως κάποιο γλυκό, κάτι baked. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, θα ανακοινωθεί μέσα στο μήνα Φλεβάρι. Ίσως μέχρι να βγει το βίντεο να έχει ανακοινωθεί βασικά. Λίγο πολύ αυτά. Θα σας πούμε σε λίγο τι θα επιλέξουμε να καπνίσουμε. Εδώ πραγματικά δεν θα πω πολλά. Μιλάει από μόνο του, παιδιά. Πανέμορφο το πύληνο. Το συγκεκριμένο είναι το Werkbund Evo, το original πύληνο. Η συνεργασία με την Bonser έχει εδώ αυτό το χρυσό engraving που γράφει Bonser. Και εδώ πέρα είναι αριθμός. Ο οποίος δεν ξέρω τι σημαίνει, είναι αριθμός στα λατινικά. Ίσως είναι αριθμημένο το πύληνο, αλλά μου φαίνεται τεράστιος αυτός ο αριθμός για να είναι ο αριθμημένος του πύληνου. Alien τύπου ball, συνίσταται για φύλλα πούρου και γενικά για πιο βαριές καπνούς για να έχεις έτσι ένα πιο σύντομο αλλά έντονο αποτέλεσμα. Και εδώ το Oblako είναι το Oblako flow ουσιαστικά, αν έχετε δει πολύ, που στο μέσο του έχει ένα στρόγγυλο. Εδώ κάνανε αυτό το αστεράκι, ας πούμε, πολύ ιδιαίτερο, πολύ όμορφο. Εδώ έχει μια πολύ ωραία λεπτομέρεια. Εδώ ο χρυσός κύριος που καπνίζει ναργιλέ είναι έτσι ένας παραδοσιακός Άραβας με τουρμπάνι, ο οποίος υποτίθεται ότι είναι old school και τύπος κρατάει κινητό. Το έχουν πάει αλλού, σας λέω. Δηλαδή, τι άλλο να πω. Μέχρι και αυτό το πύληνο είναι αριθμημένο. Βέβαια, εγώ έχω το 3065 τώρα, τι αριθμημένο είναι. Άμα βγάλανε 20.000 πύληνα, δεν μου λέει και πολλά. Αλλά παρόλα αυτά, φοβερή δουλειά και εδώ. Θα τα καπνίσουμε σήμερα και τα δύο για πρώτη φορά. Τα έχω στην κατοχή μου εδώ και πολύ καιρό. Δεν τα έχω καπνίσει, τα κρατούσα για μια special occasion και νομίζω ότι σήμερα είναι η πιο special occasion. Θα τα στρώσουμε, θα σας τα δείξουμε και πάμε να τα καπνίσουμε. Τα λέμε στο κάπνισμα. Όπως βλέπετε, παιδιά, τα πύληνα είναι έτοιμα, είναι στρωμένα. Έχουμε στρώσει τα δύο πύληνα που σας δείξαμε πριν. Είναι και τα δύο θεωρητικά οριακά under, θα έλεγα. Κοίτα, λόγω της μορφολογίας, επειδή είναι και τα δύο funnel, θα πατήσουν οι μπύλτες του καλούτ, ναι, αλλά δεν είναι strong στημένα. Σε αυτό το σημείο, να σου πούμε, παιδιά, κάποιες παραπάνω πληροφορίες όσον αφορά το στρώσιμο του καπνού και το mixology που προτείνει η ίδια η εταιρεία. Αυτά τα μιξάκια, λοιπόν, παιδιά, που προτείνει η εταιρεία στο site της είναι και από την ίδια την εταιρεία και από κάποιους bloggers οι οποίοι έχουν παρουσιάσει τα δικά τους mix. Και επίσης προτείνει και δύο διαφορετικούς τρόπους καπνίσματος, τον Pro και τον Comfort. Ο Pro αναφέρεται σε funnel πύληνο, όπου η εταιρεία μας προτείνει να στρώνουμε 1 με 2 mm under από την επιφάνεια του πύληνου, να ανάβουμε με 3 κάρβουνα, να περιμένουμε 4 με 5 λεπτά, 25 για τα κάρβουνα και να καπνίζουμε. Στην κατηγορία Comfort μιλάμε για classic πύληνο, όπου πάλι στρώνουμε 1 με 2 mm under τον καπνό, ανάβουμε με 4 κάρβουνα, κάνουμε το preheat μας για 4 με 5 λεπτά και μετά 5 λεπτά αφαιρούμε το 4ο κάρβουνο και καπνίζουμε με 3. Εμείς, επειδή είμαστε Pro, επιλέξαμε να καπνίσουμε 2 funnel. Οπότε πάμε να βάλουμε τα κάρβουνα και τα λέμε σε 2 λεπτά. Παιδιά, όπως βλέπετε, τα πύληνα είναι έτοιμα. Πριν έπαιζα με το πυρονάκι. Αυτό το πυρονάκι το έχει μέσα στη συσκευασία από εκείνο το πύληνο. Εντάξει, ωραία μικρή λεπτομέρεια. Ήθελα απλά να τη σχολιάσω. Τα αφήνουμε εδώ δεξιά. Πάμε να καπνίσουμε. Θα σα πω λίγο τι έχουν τα μιξάκια μας. Εδώ δεξιά δοκιμάζουμε σόλο το μάρτσιπαν. Είναι μια γεύση που δεν την έχουμε δοκιμάσει, οπότε θέλαμε να τη δούμε μαζί σας για πρώτη φορά. Εδώ έχουμε παίξει ένα μίξ το οποίο ούτε αυτό το έχουμε δοκιμάσει, αλλά τις επιμέρους γεύσεις έχουμε δοκιμάσει. Είναι whisky με τσέρι. Είναι το κερασάκι στην τούρτα. Έβαλα λίγο. Πάμε να καπνίσουμε και να πούμε τις εντυπώσεις μας. Strong. Νομίζω ότι οι προτάσεις της εταιρείας, παιδιά, οι οδηγίες ήταν σαφείς και η πρόταση ήταν 100%. Νιώθω εγώ αυτή τη στιγμή που καπνίζω αυτό το mix. Είναι πολύ δυνατό. Νιώθεις το σιγάρα, έχεις αυτό το χτύπημα, το back note του πούρου. Παρ' όλα αυτά, θα πω ότι η γεύση είναι έντονη. Δηλαδή υπάρχει η πουρίλα που λέμε, αλλά το μάρτσπαν βγαίνει και είναι πολύ καθαρό, είναι νόστιμο, γλυκό, βγάζει το αμύγδαλο και βγάζει έτσι και μια ζάχαρη, έτσι μια έντονη γλύκα. Τώρα, όσον αφορά το άλλο μιξάκι, Δημήτρη, ουίσκι τσέρι. Ουίσκι τσέρι. Λίγη κόλλα ήθελα. Θεωρώ ότι ίσως να είναι ένα από τα αγαπημένα μου αυτής της κατηγορίας. Και αυτό που θέλω να πω ότι για μένα, ας πούμε, η Bonser ξεχωρίζει σε αυτή την κατηγορία των premium καπνικών προϊόντων, γιατί σε μένα είναι πιο ευχάριστη. Την νιώθω πιο οικία, πιο μαλακή, πιο... δεν είναι τόσο harsh στο κάπνισμα. Εντάξει, δεν μπορείς να πεις ότι είναι μέτριος, είναι βαρύς καπνός, αλλά καπνίζεται, θα έλεγες. Δεν πάω στον πόλεμο. Δεν πάω στον πόλεμο. Αν το δοκίμαζε ο φίλος μας στο background, δεν θα πέφτει. Το συγκεκριμένο mix θα παίρνει πολύ καλή βαθμολογία. Δηλαδή. Ευχαριστώ. Είναι από αυτά που τα καπνίζεις και λες wow. Δηλαδή που δεν το περίμενα τόσο πολύ. Για κάνε και μια τράμπα, να δοκιμάσω το wow. Στη συσκευασία παρένθεση έχουν βάλει στο πλάι Τζον Καλιάνο αγόρι του. Κάτι έχουν κερδίσει τώρα αυτοί. Κάποιο βραβείο έχουν κερδίσει. Δεν είμαι πλήρως ενημερωμένος. Μπορώ να κάνω έτσι ένα σκονάκι να το διαβάσω. 2020 και 2021, διαφορετικές κατηγορίες, αλλά δεν μοιράω ρώσικα. Φαντάζομαι το δεύτερο είναι Best Tabac, ο καλύτερος καπνός, ας πούμε. Καταγιόλα. Ναι, Καρμανιόλα. Και Καταγιά Ταμπάκ. Ναι, Ταμπάκ και τα δύο. Κάτι για καπνό κερδίσανε βραβεία στον Τζογκαλιάνο, το οποίο είναι φεστιβάλ. Για να δοκιμάσω το ρεοξάκι. Μύρισε το whisky πριν καν καπνίσω. Αυτό είναι πολύ πιο βαρύ. Ωραίο. Είναι πολύ καλό. Ωραίο. Δεν θέλω να σχολιάσει κανείς, βασικά σχολιάστε όλοι, αλλά μην μας πείτε ότι έχουμε πάλι τους ίδιους ναργιλέδες. Φέτος το μπάτζετ έχει πέσει σε καπνά και σε φώτα. Δεν μπορούμε να τα έχουμε και όλα. Υπομονή, θα δείξουμε και άλλους ναργιλέδες. Προς το παρόν, Voodoo Smoke και Project, αφού τους είχαμε να τους καπνίσουμε. Πάμε πίσω στον καπνό. Για μένα εδώ είναι ένα ζωντανό παράδειγμα ότι η ίδια εταιρεία με δύο διαφορετικά πύληνα. Εκεί έχει τρία κάρβουνα, το ένα πυραμίδα, εδώ είναι το δύο μέσα ένα αυτάκι. Και εδώ είναι πολύ μικρότερη χωρητικότητα, άρα θα περιμέναμε να είναι πιο έντονο το αποτέλεσμα, γιατί η θερμότητα είναι. Και λίγο πιο ελαφρύ σαν πύληνο. Ναι, αυτό είναι. Θεωρητικά θα πρέπει αυτό να βγαίνει πιο ελαφρύ από το άλλο, και όμως είναι εντελώς το αντίθετο. Δηλαδή εδώ είναι πολύ πιο ευχάριστο όντως από το Marchpan, το μιξάκι είναι super. Παιδιά, τα είπαμε και πριν, σαν καπνός δεν είναι ελαφρύς. Είναι αυτό το 1%. Τη μερίδα των ανθρώπων που καπνίζουν ενεργειλά, απευθύνει στους enthusiasts. Σίγουρα αξίζει να το δοκιμάσεις. Σίγουρα. 100%. Είναι μια διαφορετική εμπειρία, όπως είπαμε για την Trofimoff. Ανακαλύπτεις νέους κόσμους για μένα. Παρ' όλα αυτά, στη βαθμολογία του Πάνα Μίσα θα πάρει 9 στα 10. Το 4,4 στα 5 που έχει στο HD Reviews με καλύπτει, 8,8 δηλαδή στα 10. Εγώ θα βάλω ένα 9. Πολύ ποιότητα, πολύ ωραία αρώματα, πολύ έντονος καπνός. Για μένα ένα κλικ παραπάνω Trofimoff, γιατί έχω και ιδιαίτερη αδυναμία. Δημήτρη, βάλε μια βαθμολογία. Για μένα ένα κλικ παραπάνω η Bonser. Δηλαδή, αν θα πρέπει να βαθμολογήσω την Trofimoff, θα την έβαζα 7,5 στα 10 και την Bonser θα την έβαζα 9. Οκ. Άρα ένα κλικ αρκετό παραπάνω. Εννοείται. Δηλαδή, άμα μου λέγες πάμε να καπνίσουμε Trofimoff, θα σου έλεγα. Άξτε, ναι. Δύσκολα είμαστε. Άμα μου λέγες Bonser, θα τρέχα. Θα σου βάλω ένα κονιάκ με whisky να σε στείλω. Παιδιά, αυτό ήταν το review για την εταιρεία Bonser. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like στο βίντεο, κάντε ένα subscribe στο κανάλι μας στο YouTube, πατήστε και το καμπανάκι. Ελπίζω να υπάρχουν και περαιτέρω υλικά, shorts, TikTok, reels από εδώ, από εκεί, να το κάνουμε λίγο elevate παραπάνω. Αυτά για σήμερα. Ήμουν ο Μίσα, ήταν ο Δημήτρης, πίσω από την κάμερα ήταν ο Τζίο, ήμασταν Shi Chef. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye!